Καλημέρα σας από το ομορφότερο μέρος της γης. Καλησπέρα σας από την Αγία Σοφιά. Είναι καιρός που δεν έχουμε βίντεο, δεν είμαι εδώ. Μου μοιάζουν όλα περίεργα και καινούρια, αλλά σιγά σιγά θα προσαρμοστώ. Πάμε να κάνουμε μια περιφορά, να πούμε και κάποια πράγματα. Λοιπόν, η εξελίξη στην ομάδα μας από τότε που τα λέγαμε τα live πιο συχνά και τα λοιπά, βέβαια στα μάτς υπήρχαν live πριν και τα λοιπά, από τη Λιβαδιά, με τη Λαμία και τα λοιπά. Είναι δυναμικές, να το πω έτσι, με μεταγραφές που γίνανε. Είχαμε και αεροδρομιάτη κατάσταση. Πήγαμε και πήραμε τον Λαμέλα και τον Μαρσιάλ. Λοιπόν, ένας κόσμος ΣΑΕΚ ο οποίος ανταποκρίνεται, βλέπει, και αύριο είναι μια ευκαιρία. Αύριο, σήμερα που έχουμε το μάθημα με την... Ορίστε, χάνω και το... Ναι, με την Καλυθέα. Χάνω και τους αυτοματισμούς που είχα. Λοιπόν, είμαι ξέμαθος τώρα. Σήμερα λοιπόν με την Καλυθέα είναι μια ευκαιρία να κερδίσουμε και να είμαστε στην κορυφή, ώστε μετά να πάμε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό εδώ, έτσι, και να κάνουμε ένα πρώτο ξεκαθάρισμα λογαριασμών, γιατί θα πάμε πολλά ξεκαθαρίσματα λογαριασμών μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, το οποίο είναι το μόνο που μας έμεινε φέτος, δηλαδή μαζί με το κύπελο, γιατί ας πούμε όπως είναι η φετινή μας κατάσταση, Ευρώπη δεν υπάρχει, μένουμε Ελλάδα. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η μπουτίκ, η οποία όπως βλέπω είναι πάντα γεμάτη και όλοι βγαίνουν με σακούλες. Και επίσης τώρα με τις μεταγραφές είναι μια κατάσταση η οποία ο κόσμος παίρνει τις φανέλες των παιχτών που έχουν έρθει. Λοιπόν, να πούμε ότι για το μάτς με την Καλυθέα σήμερα υπάρχουν πολλές ελλείψεις, μεταξύ των οποίων η τελευταία ήταν και του Ρώτα. Είναι και του Ρώτα μάλλον, όχι ήτανε. Είναι απορία γενικά του κόσμου της ΑΕΚ, γιατί βγάζουμε τόσους πολλούς τραυματισμούς στις προπονήσεις. Είναι τόσο δυνατές τις προπονήσεις, τις παίζουν, ξέρω εγώ τι γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων κάποιος λόγος θα υπάρχει για τις προπονήσεις και για το team γυμναστών και τα λοιπά, ώστε πιθανόν την κατάλληλη στιγμή να είναι όλοι προετοιμασμένοι όπως πρέπει για να πάμε στα μάτς τα πιο μετά. Το καλό αλλά και πολύ κακό βέβαια, γιατί είχαμε ένα πάρα πολύ άσχημο αποκλεισμό από την ΝΟΑ, είναι ότι δεν έχουμε Ευρώπη, γιατί όπως φαίνεται καμία ελληνική ομάδα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη, που σημαίνει ότι εμείς αυτή τη στιγμή προσιλωμένοι στο στόχο του πρωταθλήματος κυρίως, πρέπει να προχωρήσουμε και να εκμεταλλευτούμε τυχόν άλλες καταστάσεις. Αλλά όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περιμένουμε όπως πέρσι από άλλες ομάδες, όπως έτσι δεν εξαρτώταν από εμάς και τελευταία αγωνιστική περιμέναμε να στραβώσει ο ΠΑΟΚ μέσα στον Άρη. Εμείς πρέπει να κανονίζουμε την τύχη μας μόνοι μας, και όταν είναι η ώρα να κάνουμε τη δουλειά και να μην περιμένουμε από άλλους να μας κάνουν τη δουλειά. Βέβαια στο ποδόσφαιρο είναι όλα και αποτελεί θέμα τύχης, συγκυριών και κακά τα ψέματα εξαρτώνται και από τους άλλους, δεν γίνεται έτσι, και άλλοι εξαρτώνται από εμάς, είναι μια αλυσίδα. Λοιπόν, η ομάδα αυτή τη στιγμή όσον αφορά το ρόστερ μοιάζει να είναι πλήρης. Βέβαια υπάρχουν πολλές φωνές
οι οποίες λένε ότι ρίχνουμε το βάρος στην επίθεση με πολλούς επιθετικούς, μεσοεπιθετικούς, επιτιθέμενους κτλ. Και θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε και περισσότερο την άμυνα. Τώρα, αυτά τα αποφασίζει ο προπονητής, έτσι, και τα εκτελεί ο πρόεδρος, τον οποίο ευχαριστούμε για τον Μαρσιάλ, ο οποίος είναι ένας παίκτης, ο οποίος είναι διεθνούς φήμης του και δεν είναι όπως προσπάθησε να τον βγάλει προπαγάνδα, μεγάλος, χοντρός, γέρος, ξέρω, τα πάντα όλα. Λοιπόν, πρέπει να υπεραμεινόμαστε και σε αυτά τώρα. Και τέλος πάντων, καθρέφτης όλων είναι το χορτάρι. Μπαίνει μέσα, έχει τις δυνατότητες όπως φαίνεται να αποδώσει όπως πρέπει, γιατί είναι σε υψηλό επίπεδο. Λοιπόν, τώρα λέγεται για τον Σέρχιο Ράμος, έναν αμυντικό ο οποίος είναι... Λοιπόν, κι αν δεν είναι ο Σέρχιο Ράμος, υπάρχουν παίχτες ελεύθεροι όπως είναι ο Κιάερ, ο αμυντικός ο οποίος έπαιζε στη Μίλαν και αυτό σε πολύ ψηλό επίπεδο. Βέβαια, μεταγραφές τύπου Ράμος καθιστούν την ΑΕΚ παγκοσμίου φήμης, έτσι, και μετά ανοίγουν τον δρόμο και για άλλες περιπτώσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός Κινέζου που διάβαζε στο μετρό ότι η ΑΕΚ, λοιπόν εδώ, original Παραδείσου και Μιχάλη ζεις για πάντα εκτζής, εννοείται, Νικόλα ζεις για πάντα εκτζής, Βάκη ζεις για πάντα εκτζής, Παράδεισος. Λοιπόν, διάβαζε λοιπόν μέσα στο μετρό για την είδηση του ότι η ΑΕΚ πήρε τον Μαρσιάλ, τον οποίο, να συνδέσω με πριν που έλεγα καθρέφτης όλων είναι το χορτάρι, ότι βγήκανε οι διάφορες πηγές, οι αματικές όπως πάντα, αυτές είναι οι αματικές εντός εισαγωγικών όμως, έτσι, οι οποίες τον βγάλανε χοντρό, τον βγάλανε έτσι, τον βγάλανε αλλιώς, έτσι. Καλά, αυτοί, εντάξει, έχουν κάποιο, εντάξει, γουστάρουν να μας τρολάρουν, να έχουν κάποιο, τα λένε με κάποιο σκοπό, ας πούμε. Οι δικοί μας γιατί τσιμπάνε? Αυτό δεν μπορεί να μου πει κάποιος. Λοιπόν, εγώ τα έχω περισσότερο με τους δικούς μας, γιατί οι δικοί μας είναι δικοί μας. Οι άλλοι είναι άλλοι. Αυτή είναι η μεγάλη φιλοσοφία. Λοιπόν, τι πράγμα είναι αυτό. Και επίσης, το θέμα λοιπόν, το στίχημα τώρα της υπόθεσης είναι πως οι παίκτες καινούργοι, γιατί από ό,τι φαίνεται τώρα υπάρχει είσοδο καινούργιων παικτών και πιθανόν να υπάρχει μια αποχώρηση άλλων παικτών που υπάρχουν ήδη, πως θα δέσουν, πως θα κάνουν ένα σύνολο το οποίο θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστικό σε υψηλό επίπεδο και στο το οποίο θα μπορέσει να... εδώ βλέπουμε τους αναβαθμούς, τα έχουμε ξεχάσει αυτά, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα, εντάξει. Δεν φαίνεται και τόσο καλά. Λοιπόν, εδώ μεταξύ λες και ήρθα σε περιοχή άγνωστη μετά από τόσο καιρό. Λοιπόν, πώς θα έλεγα, πώς θα δέσει το σύνολο και πώς θα γίνει η ομάδα, η ομάδα εκείνη η οποία θα μπορεί να χτυπήσει με βάσιμες πιθανότητες το πρωτάθλημα, παίζοντας ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο, γιατί εμείς οι ενωσίτες δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία, εδώ είναι 21, ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία στο πολύ καλό ποδόσφαιρο, αλλά όπως έχω πει σε άλλο βίντεο και πιο παλιά, οι εποχές του ρομαντισμού έχουν περάσει ανεπιστρεπτή, δηλαδή είμαστε με την ΑΕΚ, εκεί πέρα, από εδώ, από εκεί. Το θέμα τώρα όμως παίζει ρόλο και η ουσία, παίζει ρόλο η αποτελεσματικότητα, παίζει ρόλο η ομάδα να σηκώνει τα κατσαρόλια ώστε να ανεβαίνει. Λοιπόν, και σε αυτά τα πλαίσια υπάρχει μια κριτική, άλλη φορά επικοδομητική, άλλη φορά ήρεμη, ας πούμε, μετριοπαθής, άλλη φορά ισοπεδωτική. Η τελευταία δεν πρέπει να γίνεται. Γιατί δεν κάνει καλό. Κυρίως από τους δικούς μας. Οι άλλοι των άλλων ομάδων είναι γνωστοί και κάνουν τα δικά τους. Λοιπόν,
Τώρα, να πούμε για το, αυτό το έχω σχολιάσει, το πενάλτι, το φερόμενο ως πενάλτι. Λοιπόν, για να δω. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την 21 μέσα, όπως φαίνεται. Λοιπόν, το φερόμενο ως πενάλτι στην Λιβαδιά δεν ήταν, γιατί έχουν αλλάξει κανόνες και όσο και να χτυπιόνται, κάποιοι αντίπαλοι που δεν έχουν να πούνε κάτι άλλο θα πούνε αυτό για να μας πικάρουν. Λοιπόν, εντάξει, οι δικοί μας δεν τσιμπάνε, εγώ είπαμε τους δικούς μας τα έχω. Γενικά, στις δικές μας, στα δικά μας παιχνίδια δεν γίνονται φάσεις οι οποίες να είναι χραχτές. Βέβαια με τη Λαμία, έτσι, είχαμε πριν τον γκολ της Λαμίας στο χέρι, το βγάλανε τέτοιο. Τέλος πάντων, αυτό ας πούμε ότι είναι ένα πτέσμα. Στους άλλους διεκδικητές βλέπουμε διάφορα πράγματα, έτσι, και καλό είναι να τα λέμε, γιατί έτσι αρχίζουν και δημιουργούνται οι εντυπώσεις, οι προπαγάνδες και τα λοιπά. Απ' την άλλη όμως θα μπορούσε να σου πει και κάποιος, μπες μέσα, νίκα τους διαιτητές, έτσι. Όπως νικήσαμε και το διαιτητή αυτό, είναι ούτε το όνομά του θέλω να πω, φωτιά στα πατζάκια του, με το Βόλο, ο οποίος, όπως είδαμε στο δικό μας, σε αυτό το μάτς, άφηνε... Λοιπόν, αυτός ο διαιτητής λοιπόν άφηνε τα... χωρίς πειθαρχικό έλεγχο το πολύ σκληρό παιχνίδι των παιχτών του Βόλου. Λοιπόν, έπρεπε να πάρει κόκκινη κάρτα τουλάχιστον μία παίκτης του Βόλου, έτσι. Το γκολ του Πιερό ήταν πεντακάθαρο, έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση φάουλ. Ενώ στο χθεσινό μάτς που παίχτηκε στο Βόλο, έτσι, είδαμε τι έγινε, έτσι, και γενικά αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να κρατήσουν σε όλο το πρωτάθλημα. Βέβαια, έτσι, ήταν μια νίκη εκεί πέρα, ας πούμε... Δεν υπήρχε τόσο ένταση, να το πούμε αλλιώς. Λοιπόν, και αποβολή παίχτη του Βόλου, κάτι που δεν έγινε εδώ πέρα, που έπρεπε να γίνει οπωσδήποτε. Εκεί πέρα δεν μου φάνηκε και τόσο ότι έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια πράγματα περίεργα. Βέβαια, όταν έρθει εδώ πέρα συγκεκριμένη ομάδα, έτσι, τους πιάνεις, τους βάζεις κάτω και τους βαράς αλίπητα. Και μετά δεν υπάρχει καμία. Την κάνεις μόνο στη δουλειά, δεν περιμένεις από άλλους. Και τι άλλους, έτσι. Αξιόπιστους. Το πιάσατε το υπονοούμενο. Λοιπόν, ωραία. Να κάνω μια παρένθεση να πω ότι ενισχύουμε στο μπάσκετ. Όποιος μπορεί να πάρει διαρκείας. Ένας Μάκης Αγγελόπουλος, ο οποίος έδωσε και ονοματοδοσία στο κλειστό των Ανιωλιοσίων. Μια χορηγία, μια κατάσταση, προσπαθεί. Το θέμα είναι να βοηθήσει κανένας. Λοιπόν, και εκεί φέρει το σήμα της ΑΕΚ. Εκτές το handball κερδίσαμε, στον Ελληνικό Νέας Φιλαδελφίας, 22-30 νομίζω. Γενικά είναι πολλά τα θέματα τώρα, για να τα βάλεις σε σειρά πρέπει να κάνεις επιστημονική ανακοίνωση με παραπομπές. Λοιπόν, καλώς ή κακώς το ποδόσφαιρο τραβάει τα βλέμματα περισσότερο, μονοπολεί το ενδιαφέρον, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλα αθλήματα τα οποία και αυτά ΑΕΚ είναι. Και ενώ αναλύουμε τα θέματα της ΑΕΚ, να πω ότι με το Βόλο η εξέδρα μου άρεσε. Υπήρχε συμμετοχή του κόσμου, αλλά κατά τη γνώμη μου, και τώρα μιλάω σαν Μιχάλης, έτσι, θα πρέπει να αποφύγουμε
υβριστικά συνθήματα, γιατί έτσι εκεί δεν συμμετέχουν όλοι. Λοιπόν, συνθήματα όπως προς ΑΙΤΕ και τα λοιπά και τα γνωστά, για να συμμετέχουν οι από εδώ με τις από εκεί και τα λοιπά, είναι αυτά τα οποία θα μπορούν να βάλουν όρο τον κόσμο να συμμετέχει, για να έχουμε και την υποστήριξη την οποία είπε ο Άμπραμπατ, που υπήρχε τον πρώτο χρόνο. Λοιπόν, τώρα, άμα παίζουμε με το Βόλο και αρχίσουμε και λέμε τους πιάνουμε όλους βρυσίδια και κυκλικά, νομίζω ότι θα χάσουμε μεγάλο μέρος του μάτς, θα αναλωθούμε σε συμμετοχή συγκεκριμένων σημείων του γηπέδου εξέδρας. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, οπότε σήμερα, όπως είπαμε, είναι το μάτς με τη Γαλλιθέα. Λίγο πολύ και με βάση τις ελλείψεις η ενδεκάδα είναι... Έτσι, έχουμε καμιά πληροφορία. Είναι... Κοίτα, θα είναι ακόμα ως 300 μέχρι να επιστρέψει ο Μπρινιόλι. Α, δηλαδή θεωρούμε ότι, πώς το λένε, θα έχουμε και αυτή τη... Βέβαια θα τον δοκιμάσει σίγουρα, οκ. Okay. Να δούμε και τι γίνεται. Να είναι καλύτερος. Εντάξει, αυτό θα φανεί στο χορτάρι. Αυτό θα φανεί στα δοκάρια. Σωστά. Επιστρέφει ο Μουκουτί μαζί με τον Βίτα. Στη θέση του Ρότα τώρα ποιον θα βάλει. Βασική ενδεκάδα. Οχ, εδώ έχουμε κόλπο. Θα βάλει τον Πινέδα. Εδώ πέρα οι λάμπες φωτίζουν τα σημεία τα οποία δεν φωτίζονται, πέφτει η σκιά. Ωραία. Δεν έχει προσδιοριστεί η θέση του δεξιού αμυντικού. Πήλιος αριστερά. Αριστερά είναι σίγουρα ο Πήλιος. Θα παίξει Σιμάνσκι για τον Γιόνσον. Δεν έχουμε πληροφορία. Με Πινέδα μάλλον. Αχα. Πινέδα μπορεί να παίξει και πιο μπροστά, αλλά μάλλον εκεί. Ωραία. Αριστερά μπροστά θα είναι σίγουρο ο Κοϊτά και από την άλλη θα είναι ο Ηλίασον. Center forward θα είναι ο King Kong. Δεν σε κατάλαβα. Δεν σε αντελήφθη. Το παρατσούκλι στο Ισραήλ του καιρό ήταν King Kong. Εντάξει. Και από τον οποίο προσδοκούμε να βγάλει κανένα δύο κολλάκια. Αν φανταστούμε ότι θα παίξει και ο Μουκουτί, μπορούμε να φανταστούμε εύκολα σε ένα corner δύο τύποι, ένα 94, ένας επιθετικός και ένας αμυντικός να πηδάνε. Έχουμε στατιστικά ελπίδες εκεί πέρα να μπει κάποιο γκολ. Ωραία. Και αν δεν μπει από αυτούς, έχουμε και το Βίτα από πίσω. Ξέρω εγώ. Άμα περιμένουμε τους αμυντικούς, δεν κάνουμε δουλειά όμως. Το πήραμε τα πούλ. Θα καταλήξει ο King Kong σε πρώτη φάση. Για να δούμε. Κι άλλος ένας περισσεύει από πίσω τώρα, ποιος θα είναι. Λένε για το Μάνταλο ότι θα μπει, αλλά δεν είμαστε σίγουροι. Να δούμε ποιος θα μπει. Θα παίξει. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, και μετά από αυτή. Λένε ή τον Μάνταλο ή τον. Αν μου φέραμε από Ιταλία. Τον... Από Ιταλία. Το 37 λες, το Περέιρα. Το Περέιρα, ναι. Εντάξει. Έτσι λένε. Τώρα θα τα δούμε και στην πράξη. Ωραία. Λοιπόν. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά. Θα υπάρξει live πριν το match, έχετε το νου σας, για να υπάρχει η επικοινωνία ή όπως πρέπει η διαδραστική, για να μην πω την ξένη λέξη που είναι, και με αρχίσει σε τίποτα live για τα αγγλικά μου, την interactive. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, νίκη το βράδυ. Υπάρχει αισιοδοξία μεγάλη. Καλό είναι να συνεχιστεί και να κρατηθεί μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, το οποίο να κατακτήσουμε. Λοιπόν, είναι ο μόνος στόχος. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μια ζωή ΑΕΚ.